Μάλλον ξεκινήσουμε από Παρασκευή. Τι άνοιξε? Τι άνοιξε από Παρασκευή? Την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά άνοιξε η εφαρμογή για τις δύο ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα στο νόμο 5036. Η μία αναφέρει τη δυνατότητα αναβίωσης χαμένων ρυθμίσεων του παρελθόντος, ευνοϊκών ρυθμίσεων 100-120 δόσεις, 120 δόσεων ή 72 δόσεων, τις γνωστές και ως ρυθμίσεις COVID. Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, υπάρχει μια νέα ρύθμιση που στήθηκε, που δίνει λίγο περισσότερες δόσεις σε σχέση με την πάγια ρύθμιση που δίνει έως 24 δόσεις, για συγκεκριμένους οφειλέτες και για συγκεκριμένες οφειλές. Που και αυτές είναι μετά, μετά την πανδημία και αυτές οι οφειλές, που δημιουργήθηκαν. Να πιάσουμε την 7η αδιάρα. Αφορά όσους 1η Νοεμβρίου του 2021 ήταν φορολογικά ή ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή τις οφειλές που είχαν είτε δεν ήταν ληξιπρόθεσμες, είτε αν ήταν ληξιπρόθεσμες τις είχαν εντάξει σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση την 1η Νοεμβρίου του 2021 αυστηρά. Και αντίστοιχα αφορά τις οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες το διάστημα 1η Νοεμβρίου του 2021 και μέχρι 1η Φεβρουάριου του 2023. Κύριε Χατζηγεωργίου, επειδή μιλάτε και με συναδέλφους σας και έχετε και εσείς μεγάλο φοροτεχνικό γραφείο, υπάρχει ενδιαφέρον για ένταξη στις ρυθμίσεις? Βλέπετε γύρω σας από τους πελάτες σας ή από τους πελάτες συναδέλφων? Τα τηλέφωνα χτυπάνε δηλαδή? Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πιθανότητα του να υπάρξει μια νέα 120. Μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση. Το λέγαμε εδώ πέρα. Αυτές τις δύο που βγήκαν. Όχι. Οι χαμένες ρυθμίσεις θεωρώ έχει υπάρχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις 72 δόσεις, γιατί αυτοί οι οποίοι τις έχασαν διαπίστωσαν τα ευεργετήματα που έχασαν. Οπότε από τη στιγμή που άκουσαν ότι μπορεί να τις αναβιώσουν με κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτούς και μόνο. Πολλοί μπερδεύτηκαν πιστεύοντας, ακούγοντας αναβίωση 120 δόσεων, ότι ξανανοίγει η εφαρμογή για τις 120 δόσεις. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι αυτό. Δεν είχες μπει στο παρελθόν. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. Είχα κάνει τη ρύθμιση στο παρελθόν. Την έχασα γιατί έχασα δύο συνεχόμενες δόσεις, άρα δεν τήρησα τους όρους. Και μπορώ πλέον να την αναβιώσω κάνοντας αίτηση μέχρι τις 31 Ιουλίου στην σχετική εφαρμογή και πληρώνοντας δύο δόσεις ταυτόχρονα για να γίνει αναβίωση αυτής της ρύθμισης. Για την 72άρα υπάρχει πολύ μικρό ενδιαφέρον, γιατί αφορά λίγους και λίγες οφειλές. Θεωρούμε λοιπόν ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια νέα αναβιωτική ρύθμιση, μεγάλη ας πούμε, να πιάνει μέσα και τις οφειλές του COVID και τις οφειλές της ενεργειακής. Να μπορούν να μπουν, λέτε, όλα μέσα. Να μπουν όλα μέσα. Ναι, για να υπάρξει και πραγματικό ενδιαφέρον, να υπάρξει και πραγματική κινητικότητα. Και ευκαιρία για όσους δημιούργησαν οφειλές από το 2015 και μετά και αυτοί να μπορέσουν να τακτοποιηθούν και για να κάνουν, ας πούμε, μια λεγόμενη νέα αρχή. Ναι, αλλά τότε θα κατηγορηθούμε ότι δεν δημιουργούμε κουλτούρα πληρωμών. Θα σας πω ακριβώς. Αυτό ακριβώς χρησιμοποίησατε την έκφραση του Υπουργού, που στην παρουσίαση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων είχε αναφερθεί ότι δεν θέλουν να χαθεί η κουλτούρα πληρωμών, η οποία υπήρξε το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, η κουλτούρα πληρωμών δημιουργήθηκε υπό κάποιες συνθήκες. Επί μέτρων COVID, ας πούμε, υπήρχαν αναστολές πληρωμών, υπήρξαν πολλές παγώματα των οφειλών. Γενικότερα, δεν μπορούσε να είναι απόλυτα συγκριτικό στοιχείο τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα με το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Δεν υπήρχε η έκρηξη του πληθωρισμού. Άρα θεωρώ ότι αν μπαίναμε σε μια λογική δημιουργίας μιας μεγάλης ρύθμισης ξανά, δεν θα χανόταν η κουλτούρα πληρωμών όπως είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Αντιθέτως, θεωρώ θα στηρίζονταν η συγκεκριμένη κουλτούρα, γιατί θα μπορούσε ο οφειλέτης να ρυθμίσει το παρελθόν και να εξαναγκαστεί να μην δημιουργήσει κοινές οφειλές. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι θα υπάρξουν νέοι οφειλέτες και θα πάμε στις διαδικασίες του παρελθόντος, μέτρα ίσπραξης, μπλοκαρίσματα τραπεζικών λογαριασμών, μέτρα τα οποία είχαν σταματήσει γιατί είμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση και δεν λαμβάνονταν μέτρα. Πλέον έχουμε επανέλθει στο να υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνονται μέτρα. Μπορεί ενδεχομένως προεκλογικά κάπως αυτά να παγώσουν. Δεν υπάρχει πια ξεκάθαρη εντολή, υποθέτω. Αλλά θεωρώ θα υπάρξει πρόβλημα αν δημιουργηθούν νέες οφειλές σε συνδυασμό με το τι δημιουργείται από εδώ και στο εξής με το κομμάτι του προϋπολογισμού.